Είναι μια ευρωπαϊκή βραδιά απόψε και θα τη ζήσει ο Χρήστος Βαγγέλη που είναι στα Τύρανα και θα μας βάλει και στο κλίμα κιόλας. Χρήστο, τι γίνεται, καλησπέρα Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εντάξει, είναι μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Άσχετα από που χθες δεν εξελίχθηκε λίγο καλά από τους πρώτους φυλάτους που είχαν φτάσει στα Τύρανα. Όμορφα, ναι, αλλά πολύ ξύλο πέφτει για να το πέτσει λίγο λαϊκά. Δηλαδή, βλέπουμε συλλήψεις, τραυματίες. Δηλαδή, χαμός γίνεται στους δρόμους εκεί. Το χθεσινό είναι, δεν την έχει σαν ξύλι στα Τύρανα, πιστεύω, γιατί σε κάθε γειτονιά γινόταν σχεδόν μακελιό από μοιρασμένο. Ειδικά οι Ιταλοί έχουν έρθει από χθες. Πιο πολύ και κυνηγόντουσαν με την αστυνομία σε όλους τους δρόμους. Τόσο καλά. Τόσο καλά. Δηλαδή στην ουσία ήταν η Ιταλία αυτή που είχαν το θέμα με την αστυνομία. Ξεκίνησε από το κέντρο και έφτασε μετά σε όλες τις γειτονιές. Άρα οι Ολλανδοί δεν δημιουργούν τόσο πολύ φασαρία. Οι Ιταλοί είναι το πρόβλημα. Οι Ολλανδοί σήμερα φτάσανε, ναι, οι πιο πολλοί. Δεν είχαν φτάσει χθες γιατί είχαν κλείσει τα τσάρτερ. Τα αεροπλάνα είχαν κλείσει αυτοί. Η σημερινή ατμόσφαιρα, οι Ολλανδοί δημιουργήσαν σήμερα το πρωί στο κέντρο των Τυράννων. Είχαν στήσει και μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στο κέντρο και διασκεδάζανε μόνοι τους. Σήμερα είναι πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα. Λίγα πράγματα είχαμε στην ουσία, κάτι που εντάξει είναι φυσιολογικά σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό οπαδών. Αλλά ελπίζω τώρα από εδώ και πέρα μέχρι να έρθει η ώρα που τελικού να είναι ήρεμα τα πράγματα. Τώρα που είπες Ιταλία εντωμεταξύ, ξεφεύγουμε για λίγο από τον απόψινό τελικό. Εντυπωσίασαν οι εικόνες, φαντάζομαι το είσες και εσύ, τον πανηγυρισμό που υπήρξαν στα Τύρανα για το πρωτάθλημα που κατέκτησε η Μίλαν. Το ξέρω, κοιτάξτε, δεν είναι το fan club του, το τυπός της Μίλαν που είναι εδώ στα Τύρανα. Είναι πάρα πολύ, έχει και η Ίντερ αυτό το πράγμα που είναι χιλιάδες. Το έχει ξανακάνει και η Ίντερ αυτό το πράγμα. Επειδή είναι η χώρα πολύ κοντά με την Ιταλία και υποστηρίζουν πάρα πολύ αυτές τις ομάδες, γι' αυτό και έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με τους οπαδούς των Ιταλών και το έχουν κάνει και σαν business ή σαν διαφήμιση αυτό το πράγμα, ναι, για αυτούς. Γιατί, εντάξει, είναι ωραίο πράγμα να βλέπεις αυτό το πράγμα, γιατί ήταν χιλιάδες οπαδοί που ήταν μαζεμένοι εκεί πέρα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάντως τα Τύρανα, επειδή νομίζω το αντιλαμβάνεσαι και εσύ, επειδή έχεις δεσμούς και με Θεσσαλονίκη και με την Ελλάδα, δυστυχώς πολλοί νομίζουν ότι είναι μια πόλη η οποία δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί τέτοια ανάπτυξη και νομίζω ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και το γήπεδο που θα διεξαχθεί από ψινός τελικός. Δηλαδή είναι πολύ μακριά από αυτό που έχουν πολύ στο μυαλό τους τα Τύρανα. Τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ αναπτυγμένη. Είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη. Εκατομμύρια και μπορεί να βρει τα πάντα. Να περάσει πάρα πολύ όμορφα και σε θέμα φαγητού και να βγει έξω με τις παρέα σου. Και εστιατόρια και κλαμπ. Και νομίζω ότι έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε επίπεδα ευρωπαϊκών πόλεων. Όσο το γήπεδο είναι κάτι φανταστικό, το έχω ζήσει και σαν παίκτης. Είναι πραγματικά μια ποδοσφαιρικό γήπεδο που έχει να το ζεις. Ειδικά όταν θα είναι γεμάτο, θα είναι το κάτι άλλο. Γιατί όλοι ακούει, μένει μέσα στο γήπεδο και αυτό. Αισθάνεσαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Και έχει και ξενοδοχείο μέσα, νομίζω, έτσι. Το ξενοδοχείο ακόμα δεν έχει φτιαχτεί. Ναι. Είναι τέλει, νομίζω, 1,5 χρόνο. Είναι μια πλευρά που φαίνεται υψηλό κτίριο. Αυτό δεν είναι το ξενοδοχείο που στα τελευταία δωμάτια πάνω μπορεί να παρακολουθεί και ένα αγώνα live, δηλαδή. Δηλαδή έχω κάνει φοβερό πράγμα. Είναι έδρα συγκεκριμένη ομάδα. Είναι έδρα συγκεκριμένη ομάδα ή είναι προς χρήση. Όχι, είναι αποκλειστικά του γηπέδου της Ομοσπονδίας που ελέγχει το γήπεδο και το δίνει και στις ομάδες της πόλης. Της πόλης και στην εθνική, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Είναι της εθνικής το γήπεδο. Και λογικά θα έχει και συναυλίες, έτσι δεν είναι. Χρήστο, κάποια στιγμή. Αυτό το πράγμα, οι συναυλίες, τα πάντα. Οπότε, επειδή ήταν ο τελικός και δεν μπορούσαν να καταφτιάξουν αυτά τα πράγματα, γιατί είχαν θέμα με το αγωνιστικό χώρο. Βέβαια. Από εδώ και πέρα, νομίζω θα γίνουν και συναυλίες, νομίζω θα έχουν γίνει ημερομηνίες. Γιατί είναι πραγματικά πήγε ένα γήπεδο που
να είναι για όλα, και για συναυλίες και για, για πάντα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θα είσαι και στο τελικό απόψε. Μπορεί να σε αξιοποιήσουμε και αύριο, να ξέρεις, να μας πεις λίγο πώς θα είσαι και εσύ και μέσα από το γήπεδο. Στο τελικό ελπίζω να είναι όλα καλά. Από τις 12 το πρωί, στο 1 χιλιόμετρο δεν πλησιάζει κανένας χωρίς εισιτήριο. Είναι, δηλαδή τα μέτρα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Γιατί κοντά σε ένα μέρος του γηπέδου δεν έχουν παρκαρίδι και καλεφορία από τους Ολλανδούς. Γιατί δεν θέλανε να τους έχουν πολύ μακριά και να μην έχουν επεισόδια. Τους έχουν φέρει πολύ κοντά για να έχουν κατευθείαν πρόσβαση στο γήπεδο. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Πιστεύω θα είναι μια γιορτινή μέρα για την πόλη, για τα Τίρανα, για την Αλβανία. Γιατί το περιμένω πώς και πώς. Στο κέντρο έχουν συγκεκριμένοι για ελβανοφόνες. Γιατί έχουν έρθει πάρα πολύ καλοί και με τα καράβια που φτάσανε σήμερα το πρωί, που είναι χιλιάδες που δεν νομίζω να έχουν εισιτήριο. Και έχουν βάλει βίγκεν το φόνο, ώστε να έχουν και οι οπαδοί της Ρώμας που είναι και από την Αλβανία και από τη Φέγενορτ από αλλού. Με τη Ρώμα θα είσαι, Χρήστο, ή με τη Φέγενορτ, ποια θα υποστηρίζεις? Εγώ είμαι τη Ρώμα. Λόγω επειδή παίζει και ένας Αλβανός παίκτης στη Ρώμα, ο Κούμπα, ελπίζω να είναι και βασικό σήμερα, ώστε και αυτός να του πανηγυρίσει μέσα στο σπίτι του. Σε εκείνο το ζευγάρι αγώνων με τη Ρώμα ήσουνα? Φυσικά ήμουν. Ήσουνα, μπράβο. Έκανε και επίσημα τον Μπούτο. Να, μπράβο. Ναι. Στην Ευρώπη. Το 0-0 στο Γαριλάο. Το 0-0 στο Γαριλάο, ναι, και το πολύ άσχημο βράδυ που πέρασε ο Άρης στη Ρώμη τότε. Ήταν και εκείνο. Ήμουν εκτός αποστολής του δεύτερου παιχνιδιού. Άρα έπρεπε να ήσουν μάλλον και με την ομάδα στη Ρώμη, γιατί στο Βικελίδη για χαρά ήταν το 0. Με Ντερόση νομίζω τότε η Ρώμα είχε. Πώ ήταν, 6? Είχε καλή ομάδα, 5. Να σου πω ότι έχω αλλάξει φανέλα με Ντερόση που ήταν και το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ντερόση στην καριέρα του με τη Ρώμα. Την έχει ακόμα, φαντάζομαι. Είναι εγώ ακόμα όμως. Εντάξει, μπορεί να την πουλήσει κάποια στιγμή. Θα βγάλει νομίζω. Δεν πουλούν αυτά. Θα βγάλει καλά λεφτά. Δεν πουλούν αυτά. Δεν πουλούν αυτά. Ο Άρης... Το πουλούσε για ένα καλό σκοπό, θα το έκανα. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Να βγάλω εγώ λεφτά, δεν θα το κάνω ποτέ. Να βοηθήσω κάπου αλλού, ειδικά στα παιδιά που έχουν ανάγκη, που είναι άρρωστα, θα το κάνω μεγάλη μου χαρά. Τότε έπαιζε και με τον Άρη στην Ευρώπη. Τώρα ο Άρης ξαναβγήκε στην Ευρώπη. Ολοκληρώθηκε η χρονιά. Τα είχαμε πει και πριν λίγο καιρό. Δεν ξέρω αν έχεις πλέον μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για τη χρονιά που ολοκληρώθηκε για τον Άρη, για τον νέο προπονητή που τον είδαμε. Το έχουμε έτσι ένα δείγμα των τελευταίων 2 μηνών και για την επόμενη μέρα φυσικά. Κοιτάξτε, ο Άρης έδειξε από την αρχή ότι ήταν μια καλή ομάδα. Όπως το είχα πει και πριν, ότι άλλαξε ο μάντζερ, νομίζω δεν είναι τίποτα, γιατί πιστεύω. Είχα την εμπιστοσύνη και στον προηγούμενο προπονητή και στο σύνολο που είχε φτιάξει. Όπως το έχω πει, ένας προπονητής πρέπει να κάτσει 2-3 χρόνια για να μια ομάδα να έχει αποτέλεσμα. Και σίγουρα μέρος αυτής της δουλειάς έχει αυτός, όπως το είπε και ο πρόεδρος του Άρη, ότι ευχαριστεί πάρα πολύ και αυτόν. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω ότι έχει βάλει τις βάσεις. Πιστεύω να μην αλλάξουμε μόνο 2-3 παίκτες, ώστε να δυναμώσει κι άλλο, γιατί η χημεία που έχουν αυτοί οι παίκτες νομίζω ότι έχουν δείξει, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια. Με την κούραση που υπήρχαν από τα συνεχόμενα παιχνίδια και φτάσανε εκεί που έπρεπε από πιο νωρίς να βρισκόταν κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Και ένα άλλο που νομίζω τους ευχαρίστησε, το ότι δεν φτάσανε στο τελικό κυπέλλου, που πιστεύω ότι ήταν και ο στόχος της ομάδας, που αποκλείστηκαν σε μια τυχή βραδιά, πιστεύω, από τη Λαμία. Τον Εμπακατά, δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να τον δεις στα τελευταία παιχνίδια, γιατί είναι και η θέση που αγωνιζόσουν και εσύ. Η γνώμη σου, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ήρθε πολύ, με πολύ χαμηλούς τόνους στα τέλη του περασμένου Γενάρη. Περιμέναμε 2 μήνες να τον δούμε. Ο προπονητής ο τωρινός τον εμπιστεύτηκε. Πολλοί το χαρακτηρίζουν ως τίμια επιλογή, να το πω έτσι. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ο προπονητής που έχει έρθει μέσα στον Άρη έχει δουλέψει, έχει δείτε καλύτερα και που είχε προβλήματα. Εντάξει, ο Σούμερ δεν είχε κάποια προβλήματα και που αποσιάζε. Τον έδειξε εμπιστοσύνη σε σχέση με τον Αυστριακό που ήταν. Το Σάκητς. Ναι. Σάκης. Και ο Εμπακατά κιόλα θυμίζει λίγο εσένα, γιατί δεξιοπόδαρος, αλλά αγωνίζεται και στα 2 άκρα της άμυνας. Και εσύ στον Άρη έτσι ήσουν. Έτσι. Τον έδειξε και τον. Νομίζω το απέδειξε ότι δεν μπορεί να παίξει. Και από τη στιγμή που ένας προπονητής βλέπει ότι ένας παίκτης αποδίδει το 100% και δίνει τα πάντα μες στο γήπεδο, νομίζω ότι δεν μπορεί να αλλάξει οποιοδήποτε σε οποιαδήποτε κατάσταση να ήταν, να τον βγάλει και να βάλει κάποιον άλλο. Τον εμπιστεύτηκε και στο τέλος
δικαιώθηκε αυτό το παίκτη και ελπίζω να ο προπονητής ο Μπούργος να φτιάξει ένα καλό σύνολο και αυτό που είδα ότι παίρνει το 100% το μέσα στο κύπελλο από όλους. Όπως είδα και ένα Ματίγια που γύρισε πολύ αλλαγμένος από γιατί ήταν πάρα πολύ καιρό έξω, έτσι, δεν έπαιρνε αυτή τη θέση βασικού. Και αυτός έδωσε ένα πρόσωπο που βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα και με τις πάσεις του και με τα φάουλ του, γιατί ήταν ένας παίκτης που έλειπε πάρα πολύ από την ομάδα. Εσένα ως ένας παίκτης που έχει αναδειχθεί μέσα από τις ακαδημίες του Άρη, σε τι βαθμό σε ενοχλεί το γεγονός ότι βλέπεις ότι στον Άρη δεν υπάρχουν παιδιά τα οποία να προέρχονται τις ακαδημίες του και να παίζουν στην ομάδα? Γιατί και δικιά σου πολλά τέτοια ήταν. Κοιτάξτε τώρα, ο στόχος είναι να περάσει παιδιά που θέλει πολύ δουλειά. Ναι. Είδαμε φέτος ότι και η K19 και η K17 στις μικρές της ομάδας κάνανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Φτάσανε στα play-off, φτάσανε και στους τελικούς και νομίζω ότι γίνεται μια καλή δουλειά. Ότι να πάρει ένας παίκτης σε μια δύσκολη απόφαση για τον προπονητή σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο είναι λίγο δύσκολο, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι στην ουσία θα έλεγα ότι 2-3 παίκτες μπορούν να πλησιάσουν, να κουμπίσουν στην πρώτη ομάδα και να δουν ότι κάποιος προχωράει. Σε περίπτωση που δεν προχωράει, μπορούν να δουν δανεικοί κάπου ένα-δύο χρόνια κάπου σε κομμάτι β' κατηγορία να κάνουν πρωταθλητισμό. Όχι που πέφτουν κατηγορία και δεν πληρώνονται. Ναι. Να κάνουν πρωταθλητισμό, να δείξουν ότι μπορούν και παίζουν σε όλη τη χρονιά βασική και έχουν 2 γεμάτη σεζόν, ώστε ο Άρη να τους πάρει και να τους δώσει και αυτό την ευκαιρία. Με τον χρόνο δηλαδή, όχι κατευθείαν να τους περάσει βασικού, γιατί δεν θα τους αξιοποιήσει και δεν θα πάρουν το καλύτερο από αυτά. Γιατί θέλουν μια εμπειρία, θέλουν και αυτοί να δουν τι, να παλέψουν ήδη σε πολλά 90 λεπτά, όχι μόνο σε 30 λεπτά που μπορούν να πάρουν τη δυνατότητα ή λιγότερα. Θα μπορούσε ο Χρήστος Βαγγέλης, επειδή βλέπω ότι έχεις και πολύ, έχεις ολοκληρωμένη εικόνα για την ομάδα. Και επειδή βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια πολλούς παίκτες στην Αλβανία να αγωνίζονται και στις ομάδες Σαλονίκης και γενικά στην Ελλάδα, θα μπορούσε ο Χρήστος Βαγγέλης να είναι ένας άνθρωπος για τον Άρη στην Αλβανία για να εντοπίζει νεαρούς ελπιδοφόρους ποδοσφαιριστές και να τους αποκτάει ο Άρης? Κοιτάξτε, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή είμαι δεύτερος προπονητής στα Τίρανα. Ναι. Και έχουμε και εμείς πανηγυρίζουμε το πρωτάθλημα. Αν μου ζητούσε οποιοδήποτε στιγμή κάποια στιγμή η ομάδα κάτι τέτοιο, θα το έκανα μεγάλη μου χαρά. Θα τους βοηθούσα και από σκέστα μικρά και κάπου που αυτοί πιστεύουν και εγώ πιστεύω ότι μπορούσα να τους βοηθήσω, θα είχα το έκανα μεγάλη μου χαρά, γιατί όπως θέλετε ο Άρης είναι η οικογένειά μου και πάνω απ' όλα είμαι ο παδός και το ξέρουν όλοι και θα έδινα την καρδιά μου για την ομάδα να τους βοηθούσα σε όλα τα μέτωπα. Τελευταία ερώτηση που μου κάνει εδώ πέρα ένας φίλος: καλύτερη ζωή που είναι Θεσσαλονίκη στα Τίρανα? Και το κλείνουμε εδώ. Πιστεύω είναι η καλύτερη ζωή στα Τίρανα. Εντάξει, το αφήνουμε. Λοιπόν, Χρήστο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να πανηγυρίσετε αύριο το πρωτάθλημα όπως είπες και εσύ, να περάσει όμορφο στο τελικό απόψε και να μας στείλεις και καμιά φωτογραφία κιόλας από το γήπεδο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν.